Θα πάμε σε μια κατάσταση διαφορετική, γιατί το TikTok, η γνωστή αυτή εφαρμογή που τη λειτουργούμε πλέον όλοι στα κινητά μας τηλέφωνα, εγκυμονεί κάποιους κινδύνους που πρέπει να προσέξουμε. Έχει κάποια παραθυράκια τα οποία πρέπει να τα δούμε. Επίσης, να πούμε ότι απαγορεύτηκε η χρήση του σε Βρετανία, Νέα Ζηλανδία και Καναδά. Εκεί λοιπόν πλέον δεν το λειτουργούν, απαγορεύεται από την κυβέρνηση. Θα μάθουμε περισσότερα για όλα αυτά. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Βασιλάκο για να μας τα εξηγήσει. Και πάμε να τον συναντήσουμε για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και γιατί απαγορεύτηκε η εφαρμογή του TikTok. Γεια καλησπέρα, σας και από μένα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχουμε, τι αλλαγές έχουμε. Παρατηρήσει όλοι ότι πρώτον όλα τα κινητά όταν είναι ανοιχτό το TikTok πηγαίνουν πιο αργά. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο είναι ότι δυστυχώς υπάρχουν στοιχεία ότι η κινέζικη κυβέρνηση αξιοποιεί όλα τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες από το TikTok για ίδιον όφελος. Δηλαδή, δεδομένα θέσης και κίνησης χρηστών, ανταλλαγής φωτογραφιών, το τι συμβαίνει, πού συμβαίνει και ό,τι ποστάρεται, όλα αυτά μένουν διάθεση του TikTok και της εταιρείας από την οποία έχουν ζητήσει αμερικανικές αρχές ή καναδέζικες αρχές αλλά και άλλες χώρες του κόσμου να διαχωρίσει τη θέση της η εταιρεία από τη συνεργασία με την Κίνα και την κινέζικη κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι το στίχημα είναι πολύ μεγάλο και ειδικά έχει θορυβηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ζήτησε από όλα τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απεγκαταστήσουν το TikTok από όλα τα υπηρεσιακά και προσωπικά κινητά τηλέφωνα. Καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι είναι πολύ περίεργο και ανταπάντησε βέβαια, ανταπάντησαν οι ρωσικές αρχές με σημερινό δελτίο τύπου και δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που είπαν ότι δεν θέλουν οι Ρώσοι αξιωματούχοι να έχουν iPhone. Καταλαβαίνετε ότι ο πόλεμος που ζούμε, ο πόλεμος που συμβαίνει, εκτός από συμβατικός, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, απίστευτο, εκτός από κυβερνοπόλεμος, είναι και ψηφιακός. Είναι αλήθεια. Και επειδή όλες οι πληροφορίες υπάρχουν πλέον στα κινητά τηλέφωνα, το στοίχημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι αλήθεια. Και πραγματικά εγώ δεν γνώριζα καθόλου ότι τους έχει απαγορεύσει κιόλας να αγοράζουν μια συγκεκριμένη εταιρεία κινητών τηλέφωνων. Δηλαδή εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει σε άλλο επίπεδο πλέον η κατάσταση. Στο δηλαδή να μην ελέγχονται, να προσπαθούν να καλυφθούν κάποια πράγματα και να μην. Γιατί κινδυνεύουν αυτά να πέσουν σε χέρια ανθρώπων που δεν πρέπει να πέσουν, όπως καταλαβαίνουμε. Όπως και τα στοιχεία αυτά τα οποία δημοσιεύονται μέσω του TikTok. Δηλαδή η διαρροή που μπορεί να υπάρξει σε κάποιους ανθρώπους είναι απαγορευτική, γι' αυτό κιόλας απαγορεύτηκε σε τρεις χώρες να μην έχουν στα κινητά τους το TikTok. Αυτό λοιπόν. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι και σε επίπεδο κατασκοπίας εταιριών υπάρχει πρόβλημα, γιατί πλέον η μία εταιρεία γνωρίζει τι κάνει η άλλη. Οπότε είναι εύκολο να διαρρεύσουν στοιχεία, δηλαδή τώρα που μας παρακολουθεί κάποιος, είναι εύκολο να διαρρεύσουν στοιχεία από την εφαρμογή του TikTok κάποιου ανθρώπου. Ναι, γιατί τα έχουμε μόνοι μας εκχωρήσει στην εταιρεία. Δηλαδή έχουμε πει στην εταιρεία. Πάρε τα στοιχεία μου, τα στοιχεία του Νίκου Βασιλάκου, της Αγγελικής Σπυροπούλου, της Ειρηνέλλας Μπούτσικα και τι να τα κάνεις, να τα κάνεις δεδομένα που ταΐζεις σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και βλέπετε πλέον ότι έχουμε συνδέσεις στο κινητό,